Γεια σας, Πενσόμια. Σήμερα δοκιμάζουμε ένα ακόμη τάμπλετ από την Asus και συγκεκριμένα το Mimo Pad 7. Να δούμε συγκεκριμένα ποιο μοντέλο, το βλέπουμε εδώ στο κουτί. Είναι το Mi Y176CX και αναφέρουμε ακριβώς το μοντέλο γιατί η Asus έχει μια έντονη παρουσία στα τάμπλετς με μικρή οθόνη, 7 ή 8 ιντσών, τα οποία διαφέρουν σημαντικά στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, κάτι που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας αν υπολογίζετε κάποια σχετική αγορά. Το Mimo Pad 7, όπως βλέπετε, διαθέτει πλαστική κατασκευή. Εδώ το βλέπουμε σε κόκκινο χρώμα, κυκλοφορεί παράλληλα σε άσπρο, μαύρο και μπλε. Θα λέγαμε είναι αρκετά όμορφο, κάνει όμορφη αυτή τη διχρωμία εδώ πέρα. 295 γραμμάρια το βάρος, 9,6 χιλιοστά το πάχος. Ενώ αν κάτι δεν μας άρεσε, θα πούμε ότι είναι αυτά εδώ, η τοποθέτηση των πλήκτρων αυξομοίωσης ήχου και ενεργοποίησης της συσκευής, τα οποία είναι τοποθετημένα σε γωνία και δεν μας βολεύουν τόσο πολύ στο πάτημα, όχι όμως σε εκνευριστικό βαθμό. Από την απέναντι πλευρά είναι η θύρα για την microSD κάρτα, η οποία επεκτείνει τα διαθέσιμα 16 GB αποθηκευτικού χώρου με επιπλέον 32. Εδώ ακόμα βλέπουμε το dual speakers, ηχεία, δυνατά θα λέγαμε, ας πάρουμε μια γεύση για το πώς ακούγονται. Δεν συναντήσαμε οποιοδήποτε πρόβλημα και με τα ηχεία. Κρατάρα, όπως είπαμε, οθόνη 7 ιντσών, ανάλυση 1280x800, κάτι που κάνει πολύ καλύτερη την προήγησή μας σε διάφορες ιστοσελίδες από τον browser. Η HD ανάλυση βασικά είναι κάτι που προτείνουμε σε tablet, ειδικά ακόμα και σε αυτές τις διαστάσεις, αφού δίνει την πλήρη εμπειρία, θα λέγαμε, μιας ιστοσελίδας. Και με τιμή 159 ευρώ θα λέγαμε, μα βάσει όλα αυτά που θα αναφέρουμε στην βιντεοπαρουσίαση αλλά και στην παρουσίαση στην πλήρη στο site, το Mimo Pad 7 αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για αγορά. Όπως είπαμε, οθόνη 7 ιντσών, τεχνολογίας IPS, καλές γωνίες θέσεις, ενώ ίσως μπορεί να έχετε καταλάβει ήδη ένα από τα μειονεκτήματά της είναι ότι υπάρχει αντικατοπτρισμός, θα λέγαμε. Βάλουμε και την φωτεινότητα στο μέγιστο, κάνει λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σε εξωτερικό χώρο όμως υπάρχει ένα θέμα, ειδικά όταν διαβάζετε βιβλία ή κάποια ιστοσελίδα. Τα χρώματα είναι ικανοποιητικά, δεν είναι πολύ έντονα πάντως. Εδώ λίγο το μαύρο θα λέγαμε δεν είναι ξεβαμένο όπως σε άλλα tablets που έχουμε δει. Πάντως δεν είναι βέβαια και το μαύρο που έχουμε δει σε Super AMOLED οθόνες. Συνεχίζουμε με την, να δείξουμε εδώ ένα δεύτερο λογότυπο της Intel, κάτι που σημαίνει ότι στο εσωτερικό βρίσκουμε Intel Atom επεξεργαστή τετραπύρινο στο 1,33 GHz, ο οποίος ανάλογα με την εφαρμογή ή το παιχνίδι που παίζετε υπερχρονίζεται στα 1,86. Είναι η τελευταία γενιά Intel Atom επεξεργαστή, ο Bay Trail, με 1 GB μνήμη. Και γενικά ξέρουμε ότι η Asus είναι ένας από τους σημαντικότερους, θα λέγαμε, υποστηρικτές της Intel στην προσπάθεια της δεύτερης να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στην Android πλατφόρμα, αφού γενικά έχει μείνει πολύ πίσω στο θέμα των επεξεργαστών που βλέπουμε στα περισσότερα tablets. Στο εσωτερικό ακόμα υπάρχει GPS δέκτης, βέβαια υποστήριξη ασύρματη Wi-Fi BG και νομίζω δεν είμαι αρκετά σίγουρος γι' αυτό, ενώ δεν υπάρχει HDMI θύρα που θα μας επέτρεπε να το συνδέσουμε με κάποια τηλεόραση ή με κάποιο μόνιτο. Ακόμα δεν υπάρχει υποστήριξη 3G ή 4G, κάτι θα λέγαμε αναμενόμενο, ενώ υπάρχει ακόμα Bluetooth υποστήριξη, το τελευταίο πρότυπο, η έκδοση 4. Το Mimo Pad 7 τρέχει Android και μάλιστα την τελευταία έκδοση, μία από τις τελευταίες εκδόσεις, 4,4,2 KitKat. Στην επιφάνειά του υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές από την Asus. Zen UI το ονομάζει βασικά το γραφικό της περιβάλλον η Asus, αλλά θα λέγαμε ότι το βλέπουμε μόνο σε λίγες περιπτώσεις, όπως ας πούμε στις γρήγορες ρυθμίσεις, αυτά τα κυκλικά εικονίδια που βλέπετε εδώ, και γενικά στις ρυθμίσεις μας θυμίζει λίγο TouchWiz, μικρά εικονιδιάκια και εύκολα να διαβάζουμε τις ρυθμίσεις μας. Μια άλλη αλλαγή βέβαια που φαίνει Asus είναι ότι έχει γεμίσει τη συσκευή με πάρα πολλές εφαρμογές.
επιπλέον εφαρμογές, πολλές από τις οποίες θα λέγαμε είναι άχρηστες. Έχουμε ξεχωρίσει λίγες από αυτές. Θα λέγαμε ότι για παράδειγμα το Do It Later είναι όμορφη εφαρμογή. Μας επιτρέπει γενικά να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με διάφορα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και ανάλογα να τα σβήνουμε όταν τα έχουμε ολοκληρώσει. Εδώ βλέπουμε διάφορα widgets. Υπάρχει και άλλη μια δυνατότητα στην οθόνη κλειδώματος. Εδώ εμφανίζονται διάφορες εργασίες που έχουμε να κάνουμε ή διάφορες ενημερώσεις. Γρήγορη πρόσβαση στο email ή στο browser. Για τον browser να πούμε ότι η Asus επιλέγει το δικό της browser να κάνει προκαθορισμένο, αλλά βέβαια συνιστούμε τον Chrome, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος. Άλλες εφαρμογές που μας άρεσε, το Story. Εδώ να φτιάχνουμε κάτι σαν μια μικρή ιστορία με βάση φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει. Μια όμορφη σίγουρα εφαρμογή. Το Super Note για να κρατάμε σημειώσεις με τον γραφικό μας χαρακτήρα. Και όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες δεν μπορούμε να πούμε ότι τις βρήκαμε πολύ χρήσιμες. Εδώ έχουμε τρέξει και το Real Racing 3, ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια στην πλατφόρμα του Android, και εδώ είδαμε κάποιες καθυστερήσεις, μάλλον θα λέγαμε δεν είναι τόσο ομαλή η κατάσταση όπως έχουμε δει ας πούμε σε πιο γρήγορα tablets. Να δούμε βέβαια και τις επιδόσεις. Έχουμε κάνει διάφορες μετρήσεις με τα πιο γνωστά προγράμματα. Εδώ για παράδειγμα με το Quadrant πλησιάζουμε τις 15.000 και με το AnTuTu τις 33.629. Πολύ καλές επιδόσεις πάντως. Υπάρχουν αυτά τα θεματάκια στα πολύ απαιτητικά παιχνίδια όπως το Asphalt 8. Δεν υπάρχει τόσο ομαλή κίνηση. Πάντως με όλα τα άλλα, ακόμα και κατά την πλοήγηση στα μενού ή στις διάφορες εφαρμογές που έχει μέσα το MemoPad 7, δεν θα αντιμετωπίσετε σίγουρα κάποιο πρόβλημα. Η μπαταρία να αναφέρουμε είναι στα 3.900 περίπου μιλιαμπερόρια. Είδαμε πολύ καλή αυτονομία, άνετα δηλαδή με έντονη χρήση πιάσαμε τη μία ημέρα. Η Asus αναφέρει ότι η αυτονομία της διαρκεί 9 με 10 ώρες χρήσης, κάτι που το επιβεβαιώνουμε και μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε κανένα θέμα και σε αυτό τον τομέα. Για την κάμερα να αναφέρουμε, όπως είπαμε και πριν, ότι είναι στα 2 MP, η ποιότητα βέβαια δεν πρέπει να περιμένετε κάποιο θαύμα. Θα έχουν τα αποτελέσματα βέβαια αρκετό θόρυβο, μπορείτε να δείτε τα δείγματα που έχουμε στην πλήρη παρουσίαση στο site, ενώ και η εγγραφή βίντεο περιορίζεται στην HD ανάλυση. Πάντως για μια απλή φωτογραφία χωρίς απαιτήσεις θα λέγαμε είναι ικανοποιητική. Βέβαια όπως ξαναλέμε, ξεχνάτε τις βαθινές λήψεις αφού λείπει το flash. Όχι ότι βέβαια θα έκανε κάποια διαφορά. Επιπλέον υπάρχει και δεύτερη κάμερα στο μπροστινό μέρος, ανάλυσης VGA, κάτι που μας επιτρέπει να κάνουμε χρήση εφαρμογών για βιντεοκλήσεις, κάτι σίγουρα πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι το MemoPad 7, το οποίο όπως είπαμε κυκλοφορεί ήδη στην ελληνική αγορά με τιμή 159€, ένα πολύ όμορφο tablet και δυνατό, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πάντα για αυτό το επίπεδο τιμής, και σίγουρα μία από τις αξιόπιστες προτάσεις για tablet κάτω των 200€.